Επιστρέφουμε. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας, σε ένα με δύο λεπτά, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στον κύριο Χουραλάκη και την κυρία Κλήτου να δούμε τι έγινε στο Δίστομο χθες, το Σάββατο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκεί όπου είχαμε τις εκδηλώσεις, ήταν και ο Γερμανός πρέσβης. Ο Γερμανός πρέσβης θέλει να καταθέσει στεφάνι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό όταν δεν δέχεται το αίτημα για τις αποζημιώσεις η Γερμανία και άρα λοιπόν είναι υποκριτικό. Ο Μανώλης Γλέζος, ο κύριος Μανώλης Γλέζος παρενέβη και τον πήρε από το χέρι και τον πήγε να καταθέσει και εκεί ξεκίνησε ένα θέμα. Θα έλεγα και προσπερνώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία εκείνη τη στιγμή εξέφραζε την ένστασή της για την παρουσία του Γερμανού πρέσβη και την αναπόθεση του στεφάνι. Σε σχέση με τη στάση της Γερμανίας. Ναι. Πρέπει δεν να πω ότι εκείνη την ώρα, επειδή κάθισα και είδα αρκετές φορές και το βίντεο, υπήρξε κόσμος ο οποίος επικρότησε τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όπως αργότερα υπήρξε και ο κόσμος που επικρότησε τη στάση του Μανώλη Γλέζου. Ναι. Εάν προσπαθήσουμε όμως. Να... Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, είπε στον κύριο Γλέζο ότι έδειξε πώς συμπεριφέρονται το μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, εν πάση περιπτώσει, και ο κύριος Γλέζος σε ένα κείμενο που έχει ανέβει από την, με συγχωρείτε πολύ, από το κίνημα, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, από το κίνημα ενεργών πολιτών, ότι η στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λέει, είχε ως στόχο, είχε ως κίνητρο την αυτοπροβολή. Για πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, λίγο το στιγμιότυπο, να το δούμε. Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δεν είναι ευχάριστο περιστατικό αυτό που έγινε εκεί. Τι εννοείται? Με την έννοια του ότι είδαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι. Ο Μανώλης Γλέζος έχει την ιστορία του, έχει ταυτιστεί με μια πολύ σημαντική στιγμή του έθνους, με μια πολύ συγκεκριμένη πράξη, να μπαίνει μπροστά και να παίρνει τον Γερμανό πρέσβη, ο οποίος εκπροσωπούσε τη χώρα του, δεν εκπροσωπούσε τον εαυτό του, στο Δίστομο, και μάλιστα να σας παραμερίζει λίγο ο Μανώλης Γλέζος, διαφωνώντας με την επιλογή, με αυτό που είπατε εσείς εκείνη την ώρα, ότι δεν έχεις το δικαίωμα να καταθέσεις στεφάνι στους σφαγιαστέντες του Δίστομου. Κύριε Παυλόπουλε, να πούμε τα πράγματα στεγνά, ναι, ως γεγονότα. Ναι. Εγώ είμαι απολύτως βέβαιη ότι ορθώς έπραξα, ορθώς είπα στον Γερμανό πρέσβη ότι δεν δικαιούται να κοροϊδεύει η χώρα του και ο ίδιος, mm-hmm, εκπροσωπώντας το γερμανικό κράτος που έχει εγκληματίσει εναντίον της Ελλάδας στην διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, mm-hmm, δεν έχει πληρώσει τις αποζημιώσεις τις οποίες οφείλει, δεν έχει πληρώσει τα θύματα του Διστόμου για την απίθμενη και αδιανόητη θηριωδία που διαπράχθηκε στις 10 Ιουνίου του 1944, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη του και παρόλα αυτά περιφέρει στεφάνια, χορηγίες, επιχορηγήσεις και συμπάθεια προκειμένου να περάσει ο χρόνος, να πεθάνουν και οι τελευταίοι επιζώντες, να πεθάνουν και τα τελευταία θύματα και οι συγγενείς τους και όλοι στη συνέχεια να είναι ικανοποιημένοι που δήθεν ανελήφθη μια ηθική ευθύνη. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, το να πληρώσει η Γερμανία για τα εγκλήματά της είναι εθνική μας υπόθεση, είναι μια υπόθεση την οποία έχουν προδώσει οι κυβερνήσεις μέχρι και τη σημερινή, είναι μια υπόθεση την οποία
πάρα πολύ θα ήθελαν να θάψουν στο σιρτάρι και στο ντουλάπι και αυτό φαίνεται σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί και να μάθει ο κόσμος ποια υποκρισία επικρατεί. Σήμερα βγήκε το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και δήλωσε θρασίτατα ότι δεν πληρώνει τίποτα. Και οι πολιτικοί οι οποίοι παριστάνουν τους εκπροσώπους του κράτους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση συνολικά, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προσποιούνται ότι δήθεν θα διεκδικήσουν την ώρα που αφήνουν να σέρνεται η υπόθεση, να σέρνεται η διεκδίκηση για τόσο σοβαρά εγκλήματα. Λέγονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας οι θηριωδίες των Ναζί, κύριε Παυλόπουλε, ακριβώς γιατί πλήττουν την ανθρωπότητα στον πυρήνα της ψυχής της, στον πυρήνα της ύπαρξής της. Εκείνο λοιπόν το οποίο δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί είναι κάτι για το οποίο εγώ έχω δεσμευθεί ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και ό,τι περνάει και από την νομική μου εκπαίδευση και από, και από τα νομικά μου εργαλεία. Η υπόθεση των γερμανικών οφειλών πρέπει να διεκδικηθεί. Κάποιοι δουλεύουν για να θαυτεί, κάποιοι τα παίρνουν για να τη θάβουν. Αυτό που έγινε, εννοώ κύριε Παυλόπουλε, ότι είναι ξεκάθαρο ότι εδώ υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι υπηρετούν ένα διαφορετικό σχέδιο. Το σχέδιο της λύθης, το σχέδιο της ανταλλαγής, της αξίωσης της Ελλάδας με στεφάνια, με χορηγίες, με εκθέσεις δήθεν πολιτισμού όπως αυτή η κατάπτυστη έκθεση που λέγεται Documenta 14, έχει εξαγοράσει ένα τεράστιο κομμάτι των ανθρώπων του πολιτισμού, σπέρνει και μοιράζει χορηγίες, εκθέτει πορτρέτα του Χίτλερ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα και άλλα πολλά, έγινε ακριβώς για να προωθηθεί η μη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, ήρθε να την εγκαινιάσει ο Γερμανός πρόεδρος και μαζί με τον Έλληνα δήθεν πρόεδρο της Δημοκρατίας είπαν ότι δεν θα διεκδικηθούν οι γερμανικές οφειλές και προχθές στο Κάσελ της Γερμανίας εγκαινιάστηκε η έκθεση με τον δήμαρχο Διστόμου δυστυχώς να ευχαριστεί τη Γερμανία για αυτήν την έκθεση. Για την έκθεση δηλαδή που εκθέτει τα πορτρέτα του Χίτλερ. Είπατε δήθεν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, το έχω ξαναπεί, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι είναι σαφής η θέση μου. Είναι αυτό ακριβώς που αναλογεί στον κύριο Παυλόπουλο. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ο κύριος Παυλόπουλος, όπως και άλλοι, σπέβδουν να επικροτήσουν αυτό το εντελώς θλιβερό, θα έλεγα, και ατυχές. Και ατυχές ίσως είναι επιεικές. Αυτό το θλιβερό το οποίο ζήσαμε, ο ήρωας της αντίστασης, ο Μανώλης ο Γλέζος, που όταν σηκώθηκε εγώ περίμενα να έρθει να σταθεί δίπλα μου. Να παίρνει από το χέρι τον Γερμανό πρέσβη, να με αποθεί και να αρπάζει τη σημαία για να την καταθέσει, τη γερμανική σημαία πάνω στα θύματα του Διστόμου, την ίδια ώρα που η Γερμανία αρνείται να πληρώσει ειδικά το Δίστομο, που είναι η μόνη μαρτυρική, το μόνο μαρτυρικό χωριό στην Ελλάδα, για το οποίο υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ξέρετε από πότε, εδώ και 17 χρόνια. Ναι, και κανείς από το 2000. Δεν υπογράφει την επικύρωση. Κανένας υπουργός δικαιοσύνης δεν υπογράφει. Λοιπόν, την πολιτική δεν την ασκεί ο Γλέζος, όπως επίσης σκέφτομαι ότι ο Γερμανός πρέσβης δεν ήρθε μόνος εκεί, έτσι δεν είναι, προσκεκλημένος ήρθε. Ακριβώς. Συνεπώς. Αν δεν τον θέλαμε εκεί, γιατί του στείλαμε πρόσκληση να έρθει. Δηλαδή, κύριε Παυλόπουλε, ο καθένας, να σας πω, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Εγώ για πρώτη φορά ενεπλάκιν, αν θέλετε, στην υπόθεση των γερμανικών οφειλών το 2012-2013.
Και εντεύθεν έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Δεν διανοούμε ότι θα αφήσω να περνάνε δεκαετίες και θα παρίσταμε σε μνημόσυνα και σε τελετουργίες, βλέποντας να καταθέτουν στεφάνια εκείνοι που δεν πληρώνουν και μας καταδυναστεύουν και σήμερα. Δεν διανοούμε ότι θα γίνεται αυτό από κάποιους οι οποίοι παριστάνουν ότι διεκδικούν ή θα διεκδικήσουν και την ίδια ώρα στην πραγματικότητα πίνουν τσάι στις πρεσβείες ή προσκαλούνται στη Γερμανία και κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη διεκδίκηση. Μα διπλωματικές σχέσεις έχουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούν να καταργηθούν αυτού του είδους δεν οι σχέσεις. Δεν σας άκουσα, λέω, διπλωματικές σχέσεις έχουμε με τη Γερμανία και υπάρχει και ένα τυπικό το οποίο ακολουθείτε. Εσείς θέλετε δηλαδή να καταργηθούν και αυτού εσείς του είδους οι επαφές. Εσείς, αν είχαν δολοφονήσει τον πατέρα σας, θα καλούσατε στο μνημόσυνο το δολοφόνο? Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι. Διότι όλες οι χώρες της Ευρώπης που βρέθηκαν κάτω από το γερμανικό ζυγό αποκατέστησαν σχέσεις και επιχείρησαν την ιστορική λύθη. Δεν γνωρίζετε ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν υπογράψει, η Γερμανία με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Κάνει εντύπωση ότι δεν το γνωρίζετε. Η Γερμανία έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με όλες τις άλλες χώρες. Με την Ελλάδα δεν έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης. Και αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα δεν έχει αποποιηθεί και από το δικαιώματό της ακόμα επί των γερμανικών αποζημιώσεων. Απλώς, θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλώς θα πεθάνουν πέντε γενιές και μετά λέτε θα διεκδικηθούν. Αυτό το θέμα δεν έχει ακολουθήσει, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο, την υποσχετική που έδιναν οι πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Μισό λεπτό. Ακούστε, αυτά, δεν ξέρω. Αυτά μπορεί να... Γιατί να... νομίζω ότι έτσι ξεκινήσατε. Αυτά... Ποιοι ξεκινήσαμε? Έτσι ξεκινήσατε όλοι μαζί να το προτάσετε. Κοιτάξτε, αυτό εγώ, το θέμα. Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής, συνέστησα και αναβάθμισα την Επιτροπή για τις Γερμανικές Οφειλές. Την συγκρότησα σε επίπεδο Προέδρου Βουλής και Αντιπροέδρων. Έκανα αυτά που έπρεπε. Ανέδειξα το θέμα και μάλιστα το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που υπάρχει από το Γενάρη του 2015, ήρθε στη Βουλή το Μάη του 2015 και ήταν αυτό στο οποίο επικεντρώσαμε. Mm-hmm. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ήταν και το θέμα που ζήτησα επί μόνος να τεθεί στη διαπραγμάτευση για το χρέος η οποία γίνεται, διότι δεν είναι ποτέ δυνατόν κάποιοι αυτή τη στιγμή να δολοφονούν τον ελληνικό λαό με εργαλείο το χρέος και αυτοί οι ίδιοι, η Γερμανία προεξάρχουσα, να αρνείται να πληρώσει το χρέος της προς την Ελλάδα. Ναι, νομίζετε ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Αυτό δεν είναι στο νομίζετε χέρι ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι εκείνοι οι οποίοι τους θυματοποίησαν και κατέστρεψαν τη χώρα τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν πληρώνουν για εγκλήματα, σήμερα τους ζητάνε να πληρώσουν για χρήματα τα οποία δεν έχουν εξοδέψει και δεν οφείλουν οι ίδιοι? Νομίζετε ότι ο απλός Έλληνας δεν καταλαβαίνει ποια τυραννία έχει επιβληθεί στη χώρα με προεξάρχον το γερμανικό κράτος? Το ελληνικό κράτος καταλαβαίνει και δεν έχει συνάψει δανειακή σύμβαση. Γιατί σας ενοχλούν αυτά που λέω? Όχι, δεν με ενοχλούν. Να μπορώ να το ολοκληρώσω? Όχι, να το ολοκληρώσετε, αλλά μιλάτε τόση ώρα. Υπάρχει και ένας αντίλογος. Όχι, με συγχωρείτε. Υπάρχει και ένας αντίλογος αυτό. Εσείς θέλετε να δυναμητιστεί εκ προημίου η σχέση, διπλωματική σχέση με τη Γερμανία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή παρίσταστε σε μία εκδήλωση η οποία έχει μία ιστορική ένταση και ένα δράμα από πίσω της, όταν οι λαοί επιδιώκουν χρόνια τώρα την ιστορική λύθη, πάτε εσείς με ένα ύφος αυτή, με συγχωρείτε, αυτό είναι ανιστόρητο που λέτε. Και αποδιώκνετε ή αποφασίζετε ότι δεν θα επιτρέψετε στο γερμανό πρέσβη να καταθέσει ένα στεφάνι που είναι και μια ένδειξη συγγνώμης. Και αυτό σας είπε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας. Α, το οποίο εκπροσωπείτε εδώ στο πάνελ από την κατάλαβα. Αφήστε αυτούς τους λαϊκισμούς, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της ιστορίας και της ευθύνης της Γερμανίας. Σας τα είπε σήμερα. Και δεν πληρώνει. Αυτό είναι μια άλλη τάξη ως πολιτικό θέμα που έχει να κάνει με την πολιτεία την ελληνική. Εδώ μιλάμε για ένα πρωτόκολλο και σχέσεις διπλωματικές, τις οποίες εσείς αποφασίσατε χθες να τις καταργήσετε.
Εγώ λοιπόν, όταν τελειώσετε, πείτε μου για να σας απαντήσω. Ναι, εγώ λοιπόν θέλω να σας γιατί βλέπω ότι είναι. Όχι, κάτσε, περίμενε. Έχει κάνει μια τοποθέτηση να απαντήσει. Είναι προδιαμορφωμένο το. Έλα, κύριε, δεν εκπλήσωμαι, βέβαια. Έτσι, δεν εκπλήσωμαι, γιατί έχουν. Τα τηλέφωνα από το Γερμανικό Υπουργείο έχουν πέσει παντού, το ξέρουμε. Εμένα δεν με πήρε κανένα, δεν ξέρω αν πήρε. Αλλά εμένα δεν με πήρε κανένα. Παρακαλώ να το πάρετε πίσω, κύριε Κωνσταντοπούλου. Όχι, βέβαια, δεν έχω. Ξέρετε, αυτά τα οποία. Εντάξει, όταν υπάρχει αντίλογο, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει βάλει την αλλαγή. Δεν πειράζει, εγώ το αντιπαρέρχομαι. Κυρία Κλήτου, μου επιτρέπετε να μιλήσω. Ναι, παρακαλώ. Όχι, γιατί πρέπει κάποιος να πει αυτό το οποίο ελάτε, πρέπει σας παρακαλώ, να πει. Αν θέλετε να απαντήσω, εκτός αν θέλετε να πείτε και μερικά ακόμα. Όχι, σας παρακαλώ. Κύριε Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω τα εξής. Το πρέπει. Κύριε Παπαδοπούλου, αν με καλέσατε. Το να διαφωνεί κάποιο με αυτό που έγινε χθες, δεν σημαίνει ότι. Κύριε Παπαδοπούλου, αν με καλέσατε για να σας πω κάποια πράγματα, θα ήθελα να με αφήσετε να τα πω. Αν θέλετε αλλιώς να φύγω, δεν πειράζει, να τα πείτε εσείς εν τη απουσία μου, έτσι δεν νομίζω. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και οι πολίτες καταλαβαίνουν. Είστε συχνά προσκεκλημένοι και ο σεβασμός μας στο πρόσωπό σας είναι δεδομένος. Όμως μπορεί να υπάρχει και αντίθετη άποψη, δεν είναι. Παρακαλώ. Έλα. Θα ήθελα να σας πω τα εξής. Το πρώτο είναι ότι οι διπλωματικές σχέσεις στηρίζονται στην αμοιβαία αποδοχή κάποιων κανόνων δικαιοσύνης και δικαίου. Εν προκειμένου η Γερμανία σήμερα, και λυπάμαι που υπάρχει Ελληνίδα και υπάρχουν και Έλληνες στην υπηκότητα που λένε «σας τα είπε το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών». Σας απάντησα, αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα λυπάμαι, σε αυτό. Δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται σε ένα δημοσιογράφο να επικαλείται μία πηγή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι δεν θέλετε. Ελάτε, παρακαλώ, νομίζω ότι δεν θέλετε, κύριε Παπαδοπούλε. Μάλλον με καλέσατε για άλλο σκοπό και όχι για να. Την ερώτηση τώρα, κύριε Παπαδοπούλε. Με καλέσατε για άλλο σκοπό. Είναι ένα παιχνίδι γνωστό. Να απαντήσει όμως, παρακαλώ. Με καλέσατε για άλλο σκοπό. Νομίζω ότι είναι σαφής ο σκοπός, αλλά εγώ θα ήθελα παρόλα αυτά θα παραμείνω, δεν θα φύγω. Θα έχετε εσείς την ευθύνη του. Θα έχετε εσείς την ευθύνη του αν θα με αφήσετε να απαντήσω. Εγώ όμως δεν φεύγω από την εκπομπή. Μα δεν θέλω να φύγω. Ωραία, λοιπόν. Οι διπλωματικές σχέσεις λοιπόν στηρίζονται στην αμοιβαία αποδοχή αρχών δικαίου και δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο η έννοια ότι δεν αποκαθίστανται διεθνή εγκλήματα, δεν υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης η οποία είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συνθήκη ειρήνης είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη με την καταβολή των γερμανικών οφειλών. Ξέρετε ποιο είναι το ποσό? Είναι 341 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, σύμφωνα με το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. 341 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι παραπάνω από το φερόμενο ελληνικό χρέος. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε πόσους συνταξιούχους θα σκοτώσουμε, πόσα μωρά παιδιά, πόσα αγέννητα παιδιά θα σκοτώσουμε, μη διεκδικώντας καν εκείνα που μας οφείλουν για εγκλήματα, όχι για οικονομικές σχέσεις, για εγκλήματα από τα πιο αποτρόπαια, τα πιο ιδεχθή που γνώρισε η ανθρωπότητα. Αυτά δεν έχει κανείς δικαίωμα να τα χαρίσει. Όποιος θέλει να τα χαρίσει για τον εαυτό του να τα δηλώσει, αλλά δεν έχει κανείς δικαίωμα να χαρίσει και να χαριστεί για τέτοια εγκλήματα. Η απόφαση για το δίστομο υπάρχει από το 2000 αμετάκλητη. Ο πρωτοδίκης που την έβγαλε το 97 είναι πια αρεοπαγήτης. Η Γερμανία δεν εκτελεί την απόφαση αυτή. Έχουν δικαιωθεί τα θύματα και δεν πληρώνει η Γερμανία. Το να έρχεται λοιπόν να καταθέτει στεφάνι με τη γερμανική σημαία και να βρίσκεται δυστυχώς Έλληνας που αυτό το δέχεται και το διευκολύνει. Ο Μανώλης Γλέζος, όχι ένας ο Μανώλης Γλέζος, πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Ναι. Πολύ περισσότερο. Ναι. Είδατε το βίντεο και κατάλαβε ο καθένας τι συμβαίνει. Και γράφτηκαν και κείμενα για το τι συνέβη. Γράφτηκε ένα κείμενο που ξέρω ότι ενόχλησε από το Διαμαντή τον Καραναστάση και ενόχλησε γιατί το προσυπέγραψα. Αλλά δυστυχώς για αυτούς που ενοχλούνται, αυτό το κείμενο λέει αυτό που έγινε. Λυπάμαι πολύ για αυτό που έγινε και λυπάμαι για το γεγονός ότι ένας ήρωας που κατέβασε την σβάστικα αυτή τη στιγμή επέτρεψε, ελπίζω χωρίς να υπολογίσει, επέτρεψε
να χρησιμοποιείται από ό,τι πιο βαθιά συστημικό υπάρχει, το ότι τον επικαλούνται και τον περιφέρουν ο Παυλόπουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, το ποτάμι, ο κύριος Βαρουφάκης και δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος που θέλει να δώσει διαπιστευτήρια αυτή τη στιγμή σε ένα σύστημα, δεν είναι κάτι το οποίο διαλανθάνει της προσοχής οποιουδήποτε απλού πολίτη που καταλαβαίνει πολύ καλά τι συμβαίνει. Ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί και να μην δέχεται άλλο αυτή την τρομακτική κοροϊδία και την τρομακτική αδικία. Ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί και να πει φτάνει πια. Οι περισσότεροι, όπως ξέρατε, δεν γνώριζαν ότι γίνεται αυτό το έσχος στο δίστομο, να πηγαίνει ο εκπρόσωπος του γερμανικού κράτους που μας κοροϊδεύει και αρνείται να πληρώσει και μας δυναστεύει και να καταθέτει όχι απλώς στεφάνι, αλλά και τη γερμανική σημαία με τα γερμανικά χρώματα πάνω στα θύματα. Και να παρατηρούμε αυτό το όνειδος. Η οποία μπορεί όμως να είναι μια ένδειξη συγγνώμης. Μια ένδειξη. Εσείς αν δέχεστε συγγνώμη από εκείνους οι οποίοι δεν δέχονται ότι δεν να συμμορφωθούν. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορούμε να το βουλώσουμε. Και δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά και να γυρίσουμε την τέτοια. Έλα μωρέ, πάνε αυτά, τα χάσαμε. Εγώ δεν μπορώ και κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ και κάτι άλλο όμως. Γιατί είμαι από τις γενιές εκείνες που καλούνται αυτή, όπως και εσείς και η δικιά σας η γενιά, που καλούμαστε να ζήσουμε μια νέα κατοχή που έχει επιβληθεί, το αν θα αντισταθούμε εναπόκειται στο δικό μας πατριωτισμό, το αν θα μιλήσουμε ή θα σκύψουμε το κεφάλι, μας καθορίζει ιστορικά ως γενιές και ως ανθρώπους, και αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί κανένας εν ονόματι κανενός τύπου ηρωισμού. Αυτό είναι προσωπική υπόθεση υπαρξιακή του καθενός και ενός ολόκληρου λαού και της συνείδησής του. Απέναντι σε αυτή τη νέα κατοχή που επιβάλλεται και σήμερα επισύει πάλι την απειλή και τον εκβιασμό της καταστροφής, έχοντας επιβάλει με πραξικόπημα μια αντιδημοκρατική διακυβέρνηση στη χώρα, αυτή την κατοχή, εάν θα την ανατρέψουμε και αν θα διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας, εναπόκειται σε μας. Εγώ είμαι αποφασισμένη να το κάνω και το κάνω και θα το κάνω με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος. Δεν θα δεχτώ εγώ να γίνω επαγγελματίας των γερμανικών οφειλών, να περιφέρομαι δεκαετίες και οι γερμανικές οφειλές να μην καταβάλλονται, ούτε να παριστάνω ότι δήθεν τις διεκδικώ όπως κάνει ο κύριος Παυλόπουλος, την ίδια ώρα που έχει συμφωνήσει να τις θάψει και να μην διεκδικηθούν. Και ούτε θα παραποιήσω. Αυτό πώς προκύπτει, κυρία Κωνσταντοπούλου? Προκύπτει από το γεγονός ότι επισήμως στην έναρξη αυτής της κατάπτυστης έκθεσης της ντοκουμέντα 14, ο κύριος Παυλόπουλος δήλωσε, έδωσε τα διαπιστευτήριά του, όπως κάνει σήμερα, κάνουν σήμερα και άλλοι, και ο κύριος Βαρουφάκης και ούτω καθεξής, δήλωσε ότι δεν θα διεκδικήσουμε μονομερώς τις γερμανικές οφειλές. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτά είπε. Ξέρετε εσείς καμία διεκδίκηση που να γίνεται αμφίπλευρα? Βεβαίως. Ήταν η επίσημη δήλωσή του. Ήταν η επίσημη δήλωσή του στις 8 Απριλίου. Καμία διεκδίκηση δεν γίνεται παρά μόνον μονομερός. Το δίκαιο σου το διεκδικείς ξεκινώντας μονομερός. Την ελευθερία σου απέναντι στο δυνάστη σου μόνο μονομερός τη διεκδικείς. Και αυτοί οι οποίοι απελευθέρωσαν αυτή τη χώρα και τον προηγούμενο αιώνα και τον προπροηγούμενο αιώνα αγωνίστηκαν κατάμονοι, όχι απλώς μονομερός, για να μην αναφέρω τις μάχες και τους αγώνες που έχει δώσει αυτός ο τόπος. Ελάτε. Και για να μην αναφέρω βέβαια τους αγώνες της εθνικής αντίστασης. Θέλω να παρακαλέσω το κοντρόλ, αν έχω 5 λεπτά, σας παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Ελάτε. Έλα, κύριε Γιώργο. Ναι, ακούω αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και θέλω να πω ότι και εγώ αισθάνομαι ως πολίτης ότι υπάρχει μια υποκρισία από την πλευρά των Γερμανών να λένε ότι στενοχωριόμαστε, καταθέτουμε ένα στεφάνι και μέχρι εδώ είμαστε παιδιά, τα άλλα να τα ξεχάσετε. Αυτή την υποκρισία την εισπράττω και μπορώ να αντιληφθώ σε ένα βαθμό και την αντίδραση. Όμως εδώ έχουμε ένα τύπο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή διαφωνείς με την εξωτερική πολιτική ή με την πολιτική που έχει χαραχθεί για το θέμα των αποζημιώσεων και αντιδράς. Έχει όμως να κάνει πραγματικά με τις σχέσεις δύο κρατών. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας, κατά τη γνώμη μου.
Κύριε Χουδαλάκη, θα σας απαντήσω. Και θέλω να ρωτήσω και ένα δεύτερο. Γιατί πιστεύω ότι η ιστορία αυτή, την οποία εγώ... Λες ο Γλέζος παρενέβη γιατί θεωρούσε ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Ξέρω, είναι ο σωστός τρόπος. Ξέρω, γιατί, ξέρω και δεν θέλω, δεν το λέω για κανένα παράσημο, επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το θέμα των γερμανικών αποζημίωσεων και ενεργά και συμμετέχω και σε διάφορες εκδηλώσεις, τουλάχιστον με τα κριτικά σωματεία. Θέλω να πω ότι η πολιτική του να τους φέρνουμε και να αποδέχονται με την παρουσία τους ότι έχουν εγκληματίσει, είναι μια πολιτική επιλογή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να διαφωνεί και εγώ αναγνωρίζω, όπως αναγνωρίζω στο Μανώλη Γλέζο, ότι ήταν κορυφαία στιγμή της αντίστασής του, το ότι πήγε και κατέβασε μια σημαία. Έτσι αναγνωρίζω και στην κυρία Κωνσταντοπούλου το δικαίωμα να αντισταθεί. Αναρωτιέμαι όμως αν το δικαίωμα να αντισταθεί υποκαθιστά την εξωτερική πολιτική. Λέει κάτι πιο βαρύ. Έτσι. Λέει, και, παιδιά, και ένα δεύτερο. Θέλω να... Η Κωνσταντοπούλου λέει κάτι πιο βαρύ. Ότι έχουμε συμφωνήσει να το αφήσουμε το πράγμα. Και, το, και, και μάλιστα το διεκπεραιώνουμε έναντι των απογόνων των θυμάτων με τσάι και συμπάθεια. Και ένα δεύτερο θέλω, αυτό λέει, θέλω να το ρωτήσω, μήπως και προλάβουμε. Και μάλιστα το βάλει στο ανώτατο επίπεδο. Εντός χρόνου να έχει το χρόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου να το απαντήσει. Βρίσκεστε σε μία σύγκρουση με τον Μανουλή το Γλέζο, με την Επιτροπή των Διεκδικήσεων κτλ. Ομολογώ ότι. Αυτή τη διαπίστωση εγώ την έκανα βλέποντας το βίντεο. Ότι υπάρχει πραγματικά μια σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων που εγώ... Τους θεωρούσε στην ίδια όχθη. Ναι, και όσο μπορώ να εκφράσω τον εαυτό μου και μόνο τον εαυτό μου, ούτε με δημοσιογραφική ούτε με καμία άλλη, δεν θα τους ήθελα απέναντι σε καμία περίπτωση. Κύριε Χουδαλάκη, θα ξεκινήσω δεύτερο. Να κλείσουμε με αυτό. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο και θα σας πω ότι εγώ στάθηκα απέναντι στον πρέσβη της Γερμανίας. Και του είπα, δεν έχεις δικαίωμα να βάλεις τη σημαία τη γερμανική πάνω στο μνημείο των θυμάτων. Οφείλεις να καταβάλεις, οφείλει η χώρα σου, το κράτος σου, να καταβάλει τις αποζημιώσεις για τις θηριωδίες της. Οφείλετε να πληρώσετε για τα θύματα και δεν έχετε το δικαίωμα να βεβηλώνετε το μνημείο. Γιατί είναι βέβηλο, είναι πολύ παραβιαστικό αυτό που γίνεται. Εγώ λοιπόν στάθηκα απέναντι στο γερμανό πρέσβη και σας ξαναλέω ότι όταν σηκώθηκε ο Μανώλης Γλέζος νόμισε ότι θα έρθει να σταθεί δίπλα μου. Ήταν σοκαριστικό αυτό που έκανε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημο. Ήταν άσχημο και πρέπει να υποθεί και αυτοί, που έχουν, και αυτοί που έχουν το κουράγιο να το πούν πρέπει να τους αναγνωρίζετε. Γι' αυτό ενόχλησε ότι προσυπέγραψα. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Ήταν το αντίθετο εντελώς από την κορυφαία πράξη του να βγάλει, να κατεβάσει κανείς όπως έκανε ο Γλέζος την γερμανική σημαία, τη σβάστικα, από την Ακρόπολη. Το να την τοποθετήσεις και μάλιστα παίρνοντας θέση απέναντι σε έναν άνθρωπο που είπε αυτό που όλοι λέμε. Γιατί εγώ νόμιζα ότι όλοι λέμε ότι οι γερμανικές οφειλές πρέπει να καταβληθούν. Και τώρα αυτό που αποδεικνύεται περίτρανα είναι ότι κάποιοι το λένε αλλά δεν το εννοούν. Και επίσης αποδεικνύεται περίτρανα ότι μόλις το σύστημα χτύπησε το χέρι του, αμέσως εκείνοι οι οποίοι είναι πρόθυμοι για τα διαπιστευτήρια έσπευσαν να δώσουν αυτά τα διαπιστευτήρια. Εγώ λοιπόν δεν στάθηκα απέναντι στον Μανώλη Γλέζο. Στάθηκα απέναντι στο γερμανό πρέσβη, στο γερμανικό κράτος, απέναντι στο κράτος δυνάστη της πατρίδας μου. Ως προς το αν αυτό ο Μανώλης είναι... Γλέζος έκανε αυτό που έκανε, το είδατε. Και νομίζω ότι οτιδήποτε περαιτέρω πει κανείς, μόνο να περιγράψει αυτό που όλοι βλέπουν μπορεί. Υπάρχει σε περίπτωση, θα ήθελα να απαντήσω ναι, όμως και στο άλλο σκέλος. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Επ' αυτού, να σκέφτηκε ότι μπορούσε να προκληθεί σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο. Κύριε Παυλόπουλε, κοιτάξτε, για μένα είναι αιτία πολύ σοβαρού διπλωματικού επεισοδίου το γεγονός ότι μας κοροϊδεύει η Γερμανία. Είναι αιτία πολύ σοβαρού αγώνα το γεγονός ότι μας δυναστεύει η Γερμανία. Είναι αιτία πολύ σοβαρής σύγκρουσης, αν εννοούμε αυτά που λέμε, το γεγονός ότι η Γερμανία σκοτώνει το γερμανικό κράτος, έτσι. Ας μη σπεύσουν κάποιοι να πούνε περί γερμανικού λαού και ούτω καθεξής. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος δυνάστη
που αυτή τη στιγμή συντεταγμένα συμμετέχει στην εξόντωση του λαού μας και στην υφαρπαγή των στοιχείων της πατρίδας μας. Η Deutsche Telekom έχει τις τηλεπικοινωνίες, είναι η γερμανική δημόσια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Η Fraport, η γερμανική δημόσια εταιρεία αεροδρομίων, έχει τα αεροδρόμια. Η Siemens αλωνίζει και κανείς δεν μιλάει. Μην παριστάνει λοιπόν κανείς ότι αυτό είναι ένα θέμα απέναντι στους απλούς γερμανούς πολίτες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα απέναντι σε ένα κράτος δυνάστη, το οποίο όχι απλώς διεκδικεί να μας διαναστεύει, αλλά διεκδικεί και την ηθική δικαίωση για τα αποτρόπαια εγκλήματα που διέπραξε. Ελάτε. Σε ό,τι με αφορά... Για να κλείσω. Σε ό,τι με αφορά... Γιατί έχει γεννάθει για γιος του Χουδαλάκη, περιμένει την τούρτα. Σε ό,τι με αφορά... Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο γιο σου, ναι, Γιώργο. Καλά. Και εύχομαι να ζήσεις σε μια ελεύθερη πατρίδα. Και σε ό,τι με αφορά εμένα, γι' αυτό θα παλέψω. Για να ζήσουν τα παιδιά όλων σε μια ελεύθερη πατρίδα και να ζήσουμε όλοι μας σε μια ελεύθερη πατρίδα. Και αυτός ο οποίος νομίζει και όποιος νομίζει ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να το διαπραγματεύεται και να το ξεπουλάει ή να το πουλάει φτηνά ή ακριβά για ίδιο όφελος, θα διαψευστεί, αυτοί που το νομίζουν. Όσο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εγώ έχω να σας πω το εξής. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι δημόσιες σχέσεις, ούτε είναι χορηγίες για να πάρουμε για μια παραστασούλα και για μια εκθεσούλα και για ένα ταξιδάκι της Υπουργού Πολιτισμού που παρατείνεται. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Εν προκειμένου υπάρχει πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λέει ποιες διπλωματικές ενέργειες έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχει γίνει καμία. Υπάρχει πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που λέει ποια είναι η οφειλή, 341 δισεκατομμύρια και δεν έχει γίνει τίποτε. Και κάποιοι κοροϊδεύουν καταθέτοντας στεφάνια από την Κεσαριανή στο Κομμένο, στο Δίστομο, στο Χορτιάτι και ούτω καθεξής. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, εγκαινιάζουν διάφορες εκθέσεις και στην πραγματικότητα έχουν ξεπουλήσει την υπόθεση. Θα ήθελα να σας πω, δεν θα απαντήσω, είναι πολύ ευτελιστικό. Όχι, δεν είναι, γιατί θέλω να μας δώσετε και μία απάντηση για το τι απέδωσε η χθεσινή σας κίνηση επί της ουσίας. Γιατί εδώ έχετε καταγγείλει το σύμπαν ως διεφθαρμένο και μόνο η δική σας άποψη ότι είναι σωστή. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ακόμη δεν έχουμε κάνει τίποτε από όλα όσα πρόκειται να γίνουν για την υπόθεση αυτή. Εκείνοι που ανησυχούν, καλώς ανησυχούν. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών που έσπευσε να πει ότι δεν οφείλει τίποτε, ξέρει γιατί ανησυχεί. Οι εγχώριοι τοποτηρητές και συνεργάτες ορθώς ανησυχούν. Να. Και πώς είπατε? Έχετε ένταση εδώ. Όχι. Έρχεται. Αν έρχεται ένταση, έρχονται πρωτοβουλίες, έρχονται όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν και κάποιοι δεν κάνουν και παριστάνουν ότι δήθεν τα κάνουν ή θα τα κάνουν. Κυρίως όμως έχω να σας πω ότι εκείνο που έρχεται και καλά κάνουν και το φοβούνται είναι ένας λαός ο οποίος ιστορικά δεν έσκυψε το κεφάλι και ούτε και τώρα θα σκύψει το κεφάλι. Και μέσα από αυτήν την υπόθεση έγινε απολύτως αντιληπτό. Ποιοι είναι αυτοί που κοροϊδεύουν, ποιοι είναι αυτοί που ξεπουλάνε. Μέσα από αυτή την υπόθεση έγινε απολύτως αντιληπτό ότι αν δεν διεκδικήσουμε εμείς οι πολίτες τις γερμανικές οφειλές, αν δεν διεκδικήσουμε στεναρά, δεν πρόκειται να τις διεκδικήσει κανένας τοπικός ή δίθεν εθνικός άρχον. Είναι λοιπόν η ώρα των πολιτών, είναι η ώρα μας και γι' αυτό εμείς εργαζόμαστε πολύ σκληρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.